θα είναι σε συνένεση και σε κοινή συμφωνία με την τοπική κοινωνία. Η ναυμαχία για τα λιμάνια συνεχίζεται. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων, κλήθηκε σήμερα να συζητήσει με τους εμπλεκόμενους φορείς των λιμανιών που οδεύουν προς αξιοποίηση για τα σχέδια της κυβέρνησης για τις υποδομές τους. Ο Κώστας Μουτζούρης αντιμετώπισε εντός της σύσκεψης, όπως είπε, καλή διάθεση για να προωθηθούν οι αξιοποιήσεις χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις. Διαπιστώνω πολύ θετικό πνεύμα και θετική διάθεση σε αυτά που λέγονται και σε αυτά που προτείνουμε, γιατί αυτά που προτείνει η κυβέρνηση και τα μεταφέρει ο Μιλών είναι σε λογικά πλαίσια και θα είναι σε συνένεση και σε κοινή συμφωνία με την τοπική κοινωνία. Να ακούσουμε τι προβληματισμός υπάρχει στην περιοχή τους και όντως άκουσα πολλούς προβληματισμούς. Εμείς σαν περιφέρεια εδώ είμαστε διατεθειμένοι να τους βοηθήσουμε να τα λύσουν και σε αυτό θα είμαστε απόλυτα αρρωγοί. Ωστόσο, έξω από τη σύσκεψη το κλίμα ήταν διαφορετικό, μιας και η ομάδα πολιτών πραγματοποίησε διαμαρτυρία για το ξεπούλημα, όπως είπαν, της δημόσιας περιουσίας που γίνεται μέσω του σχεδιασμού αυτού. Πράξη εθνικής προδοσίας. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αποτρέψουμε. Το ξεπούλημα της όποιας περιουσίας του λαϊκού λαού θα μας βρει αντίθετους, θα μας βρει απέναντί τους. Είμαστε αντίθετοι σε αυτό το ξεπούλημα. Ήρθαμε εδώ πέρα να επιδώσουμε ένα ψήφισμα το οποίο γράψαν πολλοί φορείς ανά την Κρήτη. Μάλιστα, οι συγκεντρωμένοι δεν επέτρεψαν στους δημάρχους να παραστούν στη συνάντηση με αποτέλεσμα αυτό να προκαλέσει την αντίδραση των αυτοδιοικητικών. Οι αγωνιστές εδώ αποφασίσανε ότι αν δεν αφήσουν η υπεύθυνη της περιφέρειας εδώ να μπει και μια πολυμελής επιτροπή, όχι ολιγομελής, δεν θα μπορέσουν να περάσουν και οι δημάρχοι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο απεκλείεστη η είσοδος των ανθρώπων που είναι συγκεντρωμένοι εδώ πέρα, αλλά θεωρώ ότι έχω το δικαίωμα σαν δήμαρχος να παραστώ στη συνάντηση και να εκπροσωπήσω το λαό μου. Κάλεσα και αυτούς που ήταν κάτω διαμαρτυρώμενοι μια ομάδα ανθρώπων, τους είπα ότι εμείς θέλουμε τη συμμετοχή σας να έρθετε πάνω. Μάλιστα μου ζήτησαν να διαβάσουν και ένα ψήφισμα, βεβαίως να διαβάσετε και το ψήφισμα, όμως κάποια στιγμή αρνήθηκαν και δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων επανέλαβε για μία ακόμη φορά, όπως και μέσα από την Κρήτη TV είχε δηλώσει προημερών, ότι στόχος είναι να υπάρξει διασφάλιση όρων παραχώρησης, η οποία θα είναι ωφέλιμη τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για το κράτος. Ότι το πιο σημαντικό σε μια παραχώρηση είναι οι όροι που θα συμφωνηθούν, διότι αυτοί οι όροι μπορεί να κάνουν επαχθή ή επωφελεί τη συγκεκριμένη συμφωνία. Άρα εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε, εφόσον υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Γιατί μην νομίζετε ότι για όλους αυτούς τους λιμένες θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Θέλουμε να υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει, αλλά κυρίως όλη η μέρημνά μας και της τοπικής κοινωνίας και της κεντρικής κυβερνήσεως είναι οι όροι ώστε να είναι όσο γίνεται πιο επικερδής και αποφελής για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη κοινωνία της χώρας μας. Είμαστε κάθετα αντίθετοι για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Σούδας. Όχι μόνο είμαστε κάθετα αντίθετοι, πιστεύουμε ότι αυτή η ιδιωτικοποίηση δεν θα γίνει ποτέ και φοβάμαι ότι αν βρεθεί κάποιος ιδιώτης, θα πάρει το φιλέτο της χερσαίας ζώνης. Ο Κώστας Μουτζούρης εμφανίστηκε θετικός στο να συμμετέχει στη διοίκηση των λιμανιών και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αίτημα το οποίο επανέφερε πριν από λίγες μέρες ο Δήμαρχος Ηρακλείου.